Καλό μεσημέρι στην ευρωπαϊκή εβδομάδα και στις νέες ακροάτες. Λοιπόν, ξεπεράσατε άλλο ένα εμπόδιο στο πρόγραμμα το λεγόμενο βατό που είχατε αυτή την εποχή και εισέρχεστε στα του κυπέλου και βεβαίως ετοιμάζεστε για τα ντέρπι του πρωταθλήματος. Άρα επαναρχίζει πάλι ένα δύσκολο, πάλι στα χαρτιά πρόγραμμα. Εντάξει, σιγά σιγά τέλειο, κοιτάζουμε πάντα το επόμενο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα κατάφερε να κατακτήσει την ουσία που ήταν το τρίποντο, να έχει μια σχετικά καλή απόδοση. Μπορεί να μας έλειπαν κάποια στοιχεία που ξεχώριζαν τις προηγούμενες αγωνιστικές, αλλά βελτιώσαμε κάποια άλλα, κυρίως σε ό,τι αφορά και στα ποσοστά ευστοχίας της ομάδας. Κάναμε όσο το δυνατόν γίνεται το έργο μας πιο εύκολο απέναντι σε μια ομάδα όπως η Δόξα που είναι έμπειρη, με καλούς ποδοσφαιριστές. Και κοιτάζουμε τη συνέχεια, όπως ανέφερες είναι βάρα φορτωμένο το πρόγραμμα και θα συνεχίσει να είναι μέχρι και το τέλος του Φλεβάρι. Άρα βήμα με βήμα πρέπει να το κοιτάζουμε, αλλάζουμε θεσμό. Την Δάρτη θα φιλοξενήσουμε τη Νέα Σαλαμίνα και θέλουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα στο διαφορά στην πρόκληση για τον επόμενο γύρο. Είναι ένας θεσμός εξίσου σημαντικός. Έχετε τα περισσότερα τρόπια και σε αυτό το θεσμό, αλλά αρχίζει να μυρίζει από τη φάση των 16 κύπελλων και όσο προχωράμε παρακάτω το άρωμα κυπέλλου γίνεται ολοένα και εντονότερο και το ενδιαφέρον αυξάνεται και είναι φυσιολογικό αυτό. Κοίτα, κοιτάζοντας και τα αποτελέσματα των ομάδων που έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής, νομίζω ότι ο θεσμός του κυπέλλου αποδεικνύεται ακόμη μια φορά δύσκολος, όσο μάλλον όταν εμείς θεωρούμε ότι μας έχει τύχει ένας αντίπαλος που κουβαλά την δική του ιστορία, έχει τις δικές του δυνατότητες και βεβαίως έχει επίσης τον ίδιο στόχο που είναι να προχωρήσει στο θεσμό του κυπέλλου. Η Νέα Σαλαμίνα δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, όμως αυτό που εμείς θα επιχειρήσουμε είναι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα που θα μας κάνει και πιο εύκολο το έργο μας σε ό,τι αφορά στον επαναληπτικό. Η εξίωση είναι πάρα πολύ απλή σε ό,τι αφορά στο κυπέλλο. Ο κύριος Κρίστιανσεν αυτό που καλείται να κάνει είναι να παρουσιάσει μια φρέσκα ομάδα, μια ομάδα με υψηλά αγωνιστικά κίνητρα σε ό,τι αφορά στον συγκεκριμένο θεσμό, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια καθαρή νίκη. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως θα είναι ένα δύσκολο 90 λεπτό, είναι στα δικά μας πόδια για να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο εύκολο γίνεται και να είμαστε έτσι με πιο ήσυχο το κεφάλι σε ό,τι αφορά και στο παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Μάλιστα. Αγωνιστικά, αν υπάρχει κανένα νέο, καμιά είδηση και μεταγραφικά, επίσης αν υπάρχει, μπήκε νέα εβδομάδα. Κοίτα, σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά, νομίζω ότι θα απαντήσουμε με τις ίδιες απώλειες, γιατί ο Αστής λόγω μιας ίωσης που τον ταυλεπόρησε από την Παρασκευή έχασε κάποιες προπονήσεις. Άρα πολύ δύσκολα θα υπολογίζεται το παιχνίδι της Τετάρτης, όπως και ο Πεστόλιο. Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, είμαστε σε μια μέρα εξελίξεων, γιατί αναμένουμε τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Νταβίτ Παράλ, που βρίσκεται στην Κύπρο από τα μεσάνυχτα χθες. Και αν όλα πάνε καλά, τότε θα υπογράψουμε συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά...